Η συμπεριφορά του Υπουργείου απέναντι στους μαθητές και στα Εσπερινά είναι ανάλγητη και ζητάμε τουλάχιστον να ακουστεί η φωνή μας. Να μην ισχύσει τουλάχιστον για φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ζητούν οι μαθητές των Εσπερινών Λυκειών. Χωρίς πολύ μεγάλη σκέψη και με αλαζονία κάποιοι κόβουν τα οράματα αυτών των παιδιών στο βωμό της δίθεν ισότητας και όχι της αναλογικότητας. Όπως τόνισαν κατά τη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με τη διαμαρτυρία συμμαθητών τους έξω από το Υπουργείο Παιδείας, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάζει τα φόπλακα στα όνειρά τους για ένα καλύτερο μέλλον. Ουσιαστικά τους κόβει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που για πολλούς από αυτούς αποτελεί το όνειρο της ζωής τους. Το δικαίωμα αυτών των αγωνιστών δεν πρέπει να το κόβει κανένας. Είναι αλαζονική η συμπεριφορά και ξέρετε, τούτοι οι άνθρωποι έχουν και δύναμη και γνώση και θυμούνται. Όπως σημειώνουν, ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταργεί το ποσοστό του 1% των θέσεων της τριτοβάθμιας που δικαιούνται οι μαθητές των Εσπερινών Λυκειών. Ζητάμε την εξαίρεσή μας από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι κοινή για τα ημερήσια πλέον και τα Εσπερινά Λύκεια, κάτι που κάνει το όνειρό μας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχεδόν αδύνατο. Οι μαθητές κάνουν λόγο για κοινωνική αδικία, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να εξομοιώνονται με τα ημερήσια λύκεια, αφού το υπόβαθρό τους είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να βάζεις αετούς με δελφίνια να κάνουν αγώνα σε μια πισίνα. Τα παιδιά του Εσπερινού Λυκείου, που είναι ηλικιωμένοι, γονείς, εργαζόμενοι κτλ., δεν μπορείς να τα βάζεις να διαγωνίζονται με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες με τα παιδιά του ημερησίου. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι με προβλήματα όπως όλοι μας, οι οποίοι όμως έχουν βάλει ένα ποιοτικό στόχο στη ζωή τους, να προχωρήσουν τη μάθηση, να παλεύουν με τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου και να δώσουν πανελλήνιες στα ίδια θέματα με τους μαθητές των ημερησίων. Κόμματα, φορείς και σωματεία ζητούν από την κυβέρνηση να εξαιρέσει έστω και την ίστατη ώρα από τη διάταξη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής τους απόφοιτους των Εσπερινών Λυκειών. Αδιανόητο σήμερα το 2021 να αποκλείονται μαθητές, να αποκλείονται σπουδαστές από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που είναι γονείς, παρόλο που είναι εργαζόμενοι και ζητούν ένα όνειρο στην εκπαίδευση, ένα όνειρο στη ζωή. Η κυβέρνηση φαίνεται άτεγκτη αυτή τη στιγμή. Ό,τι τροπολογίες έχουμε καταθέσει, ό,τι ερωτήσεις έχουμε καταθέσει, πάντα επιμένουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Πιστεύουμε ότι αυτές τις αντιστάσεις θα τις κάμψει ο ίδιος ο αγώνας των παιδιών. Καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει τα προτινόμενα και να στηρίξει όλους αυτούς που θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στη ζωή τους για μόρφωση και για περαιτέρω εξέλιξη.